Τον πύργο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας έβαλαν στο στόχαστρο άγνωστοι διαρρήκτες που προχθές αργά το βράδυ μπήκαν στο κτίριο, βρήκαν ανοιχτές τις πόρτες δύο ρόφων και έκλεψαν υπολογιστές με πολλά δεδομένα εκπαιδευτικών της Μαγνησίας. Χθες στις 7 το πρωί, υπάλληλος που πήγε να ανοίξει την υπηρεσία διαπίστωσε τη διάρρηξη και ενημερώθηκε υπό διεύθυνση ασφάλειας. Εδώ σε εσάς πώς μπήκανε, πίσω από την πόρτα? Εδώ παραβιάσαν αυτή την πόρτα, απ' έξω είχα ένα λουκετάκι που έκλεινε και σπάσανε το πλαστικό που το έπιανε, ας πούμε, το λουκετάκι αυτό και παραβίασαν την πόρτα και όπως θα δείτε εδώ πέρα, άνοιξαν την πόρτα εδώ πέρα και μπήκαν από εδώ. Γιατί η κεντρική πόρτα της, των γραφείων είναι κλειδωμένη πάντα όταν φεύγουμε. 4 η ώρα που φεύγουμε, οι τελευταίοι που είμαστε. Και πήραν τον υπολογιστή εδώ που έχει. Πήραν τον υπολογιστή αυτόν εδώ πέρα που είχα εδώ πέρα. Ακριβώς. Όπως είναι με τη μονάδα και το πληκτρολόγιο όλο. Μονάδα, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Την οθόνη την αφήσαν όπως βλέπετε. Οι όροφοι του κτηρίου Μουρτζούκου κλείνουν αυτόνομα με πόρτες οι οποίες κλειδώνουν, ενώ η κεντρική είσοδο στο ισόγειο μένει ανοιχτή, διότι υπάρχουν τμήματα που εργάζονται μέχρι αργά, όπως έγινε το βράδυ της Τρίτης που συνεδρίαζε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας για τοποθέτηση καθηγητών στα σχολεία. Μέχρι αργά το βράδυ στον λειτουργούσε ο όροφος, γιατί εκεί ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο και τοποθετούσε τους καθηγητές στα σχολεία, στα κενά των σχολείων. Λοιπόν, εκεί βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία κάποιοι και μπήκανε από την είσοδο και παραβιάσανε τις πόρτες του τετάρτου ορόφου και του τρίτου ορόφου και αφαιρέσανε αυτούς τους υπολογιστές, τους δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και με αυτή τη λογική λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι παραβιάστηκε όχι ολόκληρη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά δύο τμήματά της, συγκεκριμένα το τμήμα πρωτοκόλλου και αρχείου και το οικονομικό τμήμα. Οι διαρρήκτες κατάφεραν να πάνε στον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο όροφο όπου στεγάζονται τα αρχεία και το τμήμα οικονομικών και έκλεψαν δύο σταθερούς υπολογιστές από τον τρίτο όροφο και δύο οθόνες από τον τέταρτο. Η αξία των υπολογιστών ανέρχεται σε περίπου 800 ευρώ, αλλά αυτοί οι υπολογιστές περιείχαν πολλά δεδομένα εκπαιδευτικών που υπάρχουν βέβαια σε άλλο σύστημα, αλλά θα πάρει πολύ καιρό για να ανακτηθούν. Αυτός ο υπολογιστής μέσα είχε αρχεία από το πρωτόκολλο, όλα τα έγγραφα που έχουν πρωτοκολληθεί από το 2015 και μετά, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να ανακτηθούν και να ξαναβρεθούν. Ευτυχώς όμως έχουμε προνοήσει και εκτυπώνουμε καταστάσεις καθημερινά και τις έχουμε σε έντυπη μορφή, οπότε αυτό κάνει πιο εύκολο το έργο μας. Με το ζήτημα τώρα της φύλαξης του κτηρίου, για να μην ξανασυμβεί αυτό, σκέφτεστε να πάρετε κάποια μέτρα, να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες? Να σας πω, ήδη είχαμε πριν από μερικούς μήνες άλλη μια απόπειρα διάρρηξης. Κάλλιστα με ένα μεταλλικό ψαλίδι είχαν κόψει ένα πλέγμα και από την έξοδο κινδύνου. Και προφανώς πρέπει να ανέβουν από την έξοδο κινδύνου να μπουν μέσα στους ορόφους. Λοιπόν, κάναμε ήδη έγγραφο εμείς τότε, δηλαδή πριν από τρεις μήνες είχαμε κάνει έγγραφο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Εκεί παγόμαστε. Η περιφέρεια είναι δηλαδή εκείνη που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, ναι, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας. Είχαμε κάνει έτοιμα για έναν συναγερμό με 8 αυτόνομους θητήρες, ένα για κάθε όροφο. Δεν προχώρησε το θέμα. Τώρα βέβαια θα επανέλθουμε. Έχοντας και ως δεδομένο την συγκεκριμένη διάρρηξη. Η αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση των αγνώστων δραστών και προανάκριση διενεργεί υπό διεύθυνση ασφαλείας Βόλου.